Έχουμε τον Πάνο Βόγλη, ο οποίος θα μας μεταδώσει μία είδηση, η οποία, Πάνο, αφορά τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Πολύ σωστά, Γιάννη, και είναι μια πολύ μεγάλη είδηση για τα αθλητικά δρόμενα, αλλά με κοινωνικές προεκτάσεις, διότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την Τσέλσι. Ο Αμπράμοβιτς είναι στην Τσέλσι από το 2003, 19 χρόνια την έχει αναμορφώσει, την έχει απογειώσει. Θυμίζω είναι κάτοχος του Champions League. Και για να μην μακρηγορώ, διαβάζω ένα μικρό κομμάτι της ανακοίνωσης του ίδιου του Αμπράμοβιτς. Πάντα έπαιρνα αποφάσεις με γνώμονα το καλό της Τσέλσι και παραμένω αφοσιωμένος σε αυτές τις αξίες. Γι' αυτό και σήμερα παραχωρώ στους διαχειριστές του φιλανθρωπικού ιδρύματος του κλαμπ την εποπτεία και τη φροντίδα της Τσέλσι. Πιστεύω πως αυτή τη στιγμή είναι η κατάλληλη για να τρέξει το συμφέρον του συλλόγου. Άρα, ο Αμπράμοβιτς, ο οποίος το κάνει δηλαδή για να προστατεύσει το σύλλογο σε σχέση με το κλίμα που δημιουργείται ύστερα από αυτές τις εξελίξεις, τις οποίες μεταδίδουμε και εμείς και παρακολουθεί και όλος ο κόσμος. Αυτό λέει. Γιάννη, είναι μια διπλή ανάγνωση. Η πρώτη ανάγνωση είναι αυτή που λες, που κάνεις. Η δεύτερη είναι ότι εδώ και τρεις μέρες έχει μάθει από την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον ότι δεν είναι επιθυμητό στην Αγγλία. Ναι, αυτό. Αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε επίσημα από την Αγγλία, από αγγλικά κυβερνητικά χείλη, ότι, όχι από τον ίδιο τον Μπόρις Τζόνσον, ότι ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς δεν έχει το δικαίωμα να διαμένει στην Αγγλία. Αυτό αυτομάτως τον κάνει. Persona non grata, λες. Αν ισχύει αυτό. Ναι, ναι. Όχι, ισχύει αυτό. Μάλιστα τα αγγλικά ΜΜΕ, όταν βγήκε αυτή η απόφαση των Άγγλων, της κυβέρνησης, είπαν ότι θα φύγει ο Αμπράμοβιτς. Κατά συνέπεια, για να μην λέμε περισσότερα, γιατί τώρα είναι μια είδηση βόμβα για το αγγλικό ποδόσφαιρο και για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, θυμίζω ότι η Τσέλσι είναι κάτοχος του Champions League και ένα πολύ μεγάλο κλαμπ αυτή τη στιγμή. Επειδή στον Αμπράμοβιτς αποδίδεται ότι είναι στο στενό περιβάλλον του Ρώσου Προέδρου, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η Αγγλία ήθελε με κάποιο τρόπο να πιέσει έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν έχει καλές σχέσεις ο Μπόρις Τζόνσον τα τελευταία χρόνια. Έχει και άλλες προεκτάσεις οικονομικές και επιχειρηματικές, όχι μόνο ποδοσφαιρικές δηλαδή. Μάλιστα. Και μιλάμε για ένα τεράστιο μέγεθος, τον Αμπράμοβιτς, ως επιχειρηματία. Μιλάμε για ένα τεράστιο κλαμπ, την Τσέλσι. Και φυσικά μιλάμε για μια απόφαση που θα φέρει ντόμινο εξελίξεων, διότι ο Αμπράμοβιτς δεν είναι ο μόνος Ρώσος που έχει ομάδες στο εξωτερικό, εκτός Ρωσίας εννοώ. Κατά συνέπεια, αυτή τη στιγμή έχουμε την ανακοίνωση, την επίσημη του Αμπράμοβιτς, ότι αφήνει τη διαχείριση του κλαμπ στο φιλανθρωπικό ίδρυμα που ο ίδιος έχει φτιάξει για την Τσέλσι. Ανοίγω παρένθεση και κλείνω γρήγορα. Δεν ξέρουμε τα οικονομικά τι θα γίνει, αν θα συνεχίσει να πληρώνει δηλαδή μέχρι ένα χρονικό σημείο και μετά θα αποχωρήσει εντελώς από την ομάδα. Διότι μιλάμε για τρομερά συμβόλαια, μιλάμε για παίχτες πολλών εκατομμυρίων και μιλάμε και για επιπτώσεις πολύ μεγάλες στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ίσως λοιπόν στη διπλή ανάγνωση να είναι και μια απάντηση του Αμπράμοβιτς: δεν με θέλετε στην Αγγλία, και εγώ δεν θέλω να μείνω.